Περισσότεροι που 200 καλλιτέχνε ανάμεσά του, βραβευμένοι σκηνοθέτε, χορογράφοι, μουσική και εικαστική από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουν στο 56ο Φεστιβάλ Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκη, το οποίο για 20 μέρε θέλει να δώσει ανάσε τέχνη και πολιτισμού, όπω είναι και το σύνθημα τη φετινή διοργάνωση. 56ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Από 1 έω 20 Οκτωβρίου. Η έναρξη θα γίνει την 1η Οκτωβρίου με τα εγγένεια τη έκθεση Λεωνίδα Ναπολέων Μπότσαρη, η γλώσσα των συμβόλων, στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη από την Πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Για 20 μέρε χαρά έκανε λόγο κατά την συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνο Ζέρβα, εκφράζοντα την αισιοδοξία του για το μέλλον του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά τη, η Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη αναφέρθηκε στι δυσκολίε λόγω τη πανδημία ό,τι αφορά τη διοργάνωση των 56 Δημητρίων. Επισημένοντα πω η ανασφάλεια ήταν η σημαντικότερη δυσκολία που έπρεπε να ξεπεραστεί. Στα φετινά, Δημήτρια συνεχίζεται για 15η χρονιά το Διεθνέ Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου με 101 ξενόγλωσε και 23 ελληνικέ ταινίε μικρού μήκου. Ενώ 25 καλλιτέχνε από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τι ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Κύπρο με 9 συναυλίε συμμετέχουν στο φεστιβάλ Open Jazz. Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίε στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-daas.dimitra.gr